Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, με τη χάρη του Κυρίου τη μελέτη μας πάνω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Βρισκόμαστε, όπως θυμόσαστε, στο 12ο κεφάλαιο, στο οποίο ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αφηγείται την αυξανόμενη αντίδραση των θρησκευτικών ηγετών του λαού Ισραήλ εναντίον του Ιησού. Στα πρώτα 21 εδάφια μας μίλησε για την ενόχλησή τους με αφορμή τη μη τήρηση, σύμφωνα με τα δεδομένα της παράδοσής τους, την ανάπαυση του Σαββάτου από τον Ιησού και τους μαθητές του. Στη συνέχεια και με αφορμή τη θεραπεία ενός δαιμονισμένου τυφλού και κοφάλαλου ταυτόχρονα, ο Ματθαίος περιέγραψε την οργισμένη αντίδραση των Φαρισαίων που κατηγόρησαν τον Χριστό ότι με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, δηλαδή του άρχοντα των δαιμονίων, του ίδιου του διαβόλου, ενεργεί τα θαυμάσια του. Ο Ιησούς τους απάντησε λέγοντάς τους ότι, μεταξύ άλλων, ότι κάθε αμαρτία μπορεί να συγχωρεθεί, ακόμη και λόγια εναντίον και βλάσφημα λόγια εναντίον του ίδιου του Θεού Πατέρα και Υιού. Αλλά η βλασφημία εναντίον του Θεού Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί ούτε στον παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα. Και στη συνέχεια, το είδαμε την περασμένη Κυριακή, μίλησε για το ρόλο που ο λόγος του ανθρώπου παίζει, καθώς αποκαλύπτουν τα λόγια που βγάζουμε τον χαρακτήρα μας και τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Και τέλος, τα λόγια μας μαζί με τις πράξεις μας θα είναι το κριτήριο στην τελική κρίση όταν θα σταθούμε μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού. Τώρα, στην περικοπή που θα δούμε σήμερα και με αφορμή την όλη συζήτηση, μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του ζητούν να αποδείξει την αποστολή του με ένα σημάδι. Θα σας παρακαλούσα να ανοίξουμε τώρα στο κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 38, και αυτό που θα διαβάσουμε είναι ο Λόγος του Θεού. Ας ακούσουμε προσοχή. Κεφάλαιο 12, εδάφιο 38 του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνον εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι κάτοικοι της Νενεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα». Μέχρι εκεί, ο Θεός να ευλογήσει αυτόν τον λόγο του στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, καθώς ερχόμαστε να τον μελετήσουμε. Παρά το γεγονός ότι έχασαν την προηγούμενη διαμάχη με τον Ιησού, οι εχθροί του δεν παραδίδουν τα όπλα. Η προειδοποίηση του Ιησού εναντίον τους με αφορμή την κατηγορία που του απίφθηναν ότι με τη δύναμη του διαβόλου κάνει τα θαύματά του και τις θεραπείες του, τους οδηγεί τώρα να αλλάξουν τακτική. Τώρα ο τρόπος τους δεν είναι κατηγορία, αλλά είναι όμορφος, γλυκός, ευγενικός, καθόλου επιθετικός, τουλάχιστον φαινομενικά. Διαβάζουμε εδάφιο 38 και κρατήστε τις γραφές ανοιχτές για να παρακολουθείτε. «Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: Διδάσκαλε». Αυτό το «διδάσκαλε» ακούγεται, αγαπητοί μου, τόσο αθώο. Φαίνεται ότι σχεδόν πιστεύουν, τον αναγνωρίζουν ως δάσκαλο και τον πλησιάζουν. Όμως είναι τόσο αθώο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο σχόλιο του πάνω στην περικοπή, στο κήρυγμά του πάνω στην περικοπή, λέει το εξής: «Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν, ζητώντας του σημείο: Τότε, πότε, όταν θα έπρεπε να γονατίζουν μπροστά του, όταν θα έπρεπε να τον θαυμάζουν, να εκπλήντονται και να αποσύρονται, τότε από την πονηριά τους δεν απομακρύνονται.
πρόσεξε τα λόγια του, τα οποία είναι γεμάτα από κολακία και ειρωνία. Διδάσκαλε. Κολακία και ειρωνία. Συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, νόμιζαν ότι έτσι τον τραβούσαν προς το μέρος τους, τον δελέαζαν και τον ξεγελούσαν. Τη μια τον προσβάλλουν, την άλλη τον κολακεύουν. Τη μια τον αποκαλούν δαιμονισμένο, την άλλη τον αποκαλούν κύριε, διδάσκαλε. Και το μεν και το δε προέρχεται από το πονηρό μυαλό τους. Μη μας πλανά, αγαπητοί μου, ο τρόπος και ο τίτλος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί στην προσπάθειά τους με κάποιο τρόπο να παγιδέψουν τον Χριστό. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο τώρα, τον ευγενικό διδάσκαλε, μπορούν να τον ξεγελάσουν. Πόσες φορές και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο? Όταν και όσο τα πράγματα της ζωής μας πάνε καλά, τον ξεχνάμε και αδιαφορούμε για αυτόν ή ακόμη και τον περιφρονούμε. Μόλις όμως κάποια δυσκολία έρθει στη ζωή μας, κάποια αρρώστια και μάλιστα σοβαρή, τότε αρχίζουμε τα παρακαλετά και τις προσευχές αποκαλώντας τον Θεούλη μου και Χριστούλη μου. Πόση ουσία έχουν οι εκφράσεις αυτές? Πλησιάζουν λοιπόν τον Ιησού και του λένε, διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου. Κάνε κάτι για να πιστούμε, βρε παιδάκι μου. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήσαν ικανοποιημένοι με όλες τις θεραπείες που έκανε ο Ιησούς μέχρι τώρα και τις αναστάσεις που έκανε, γιατί ανέστησε την κόρη του Ιάιρου. Ακόμη και με το φως που έδωσε στον τυφλό και κοφάλαλο, εξαιτίας της οποίας θεραπείας όλη αυτή η ρήξη ήρθε. Αυτή η θεραπεία έπρεπε να τους πείσει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, διότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν αντίστοιχες ιστορίες με τους προφήτες του Θεού να ενεργούν θεραπείες και να κάνουν και άλλα θαυμάσια όπως αυτές που έκανε ο Ιησούς, αλλά δεν υπάρχει καμία ιστορία όπου οι προφήτες να δίνουν φως σε έναν τυφλό. Αυτήν την θεραπεία μόνο ο Χριστός την έκανε, κανένας άλλος. Γι' αυτό και όταν για δεύτερη φορά θα ανακρίνουν έναν άλλον εκγενετή τυφλό που ο Ιησούς του έδωσε το φως του, εκείνος θα τους προκαλέσει λέγοντάς τους. Διαβάζω από τον Ιωάννη κεφάλαιο 9. Του λένε, έλα πες μας, ποιος σε θεράπευσε και πώς το έκανε? Και εκείνος θα του πει, σας το είπα και άλλη φορά. Και λέει, εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει, λέει αυτός ο πρώην τυφλός. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε, εδώ είναι το σημείο, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Και η απάντησή τους, εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν, και κάνεις τον δάσκαλο σε μας. Και τον πέταξαν έξω. Αλλά αυτός έλεγε την αλήθεια. Αν και όλες αυτές τις θεραπείες που πραγματοποιεί ο Ιησούς, αγαπητοί μου, χαρακτηρίζονται από τον Ιωάννη ως σημεία, οι άνθρωποι αυτοί ζητούν κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό και από αυτά. Δεν ικανοποιούνται με αυτά που ο Χριστός έκανε. Θα μπορούσαμε βέβαια να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ σημείου και θαύματος. Το σημείο είναι ένα γεγονός που προέρχεται από τον ουρανό. Είναι άμεσο και ιδιαιτέρως εντυπωσιακό. Όπως τότε που ο προφήτης Ηλίας, θυμάστε, πάνω στο όρος Κάρμιλο, ζήτησε από τον Θεό να στείλει φωτιά πάνω στο θυσιαστήριο για να γνωρίσει ο Ισραήλ ότι υπάρχει αληθινός Θεός. Και ο Θεός στέλνει φωτιά και τα κατακαίει όλα. Ή τότε όταν η γη άνοιξε και κατάπιε τον Κορέ και την παρέα του επειδή αμφισβητούσαν την εξουσία του Μωυσή. Ή όταν ο Ιησούς του Ναβί είπε στον ήλιο και στο φεγγάρι να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονταν, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για να ολοκληρώσουν νικηφόρα τη μάχη που έδιναν, και το φεγγάρι και η σελήνη σταμάτησαν στο σημείο εκείνο και μια ολόκληρη μέρα πέρασε, άρα δύο μέρες σε μία. Το σημείο, αγαπητοί μου, το πραγματοποιεί ο Θεός δίχως τη μεσολάβηση ανθρώπου. Το θαύμα το πραγματοποιεί πάλι ο Θεός, αλλά με τη μεσολάβηση του ανθρώπου.
Οπότε έρχονται αυτοί και λένε, ωραία είναι αυτά τα θαύματα, αλλά εσύ ο άνθρωπος μεσολαβείς. Κάνε ένα σημείο. Πες τον Θεό κάτι να κάνει, φαντασμαγορικό, για να πιστέψουμε. Ο Ιησούς απαντάει λέγοντας, εδάφιο 39, μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Ο Ιησούς, αντί να σηκώσει τώρα το γάντι και να τους αποδείξει ότι είναι αυτός που λέει ότι είναι, ώστε να σοπάσουν μια για πάντα, θα μπορούσε να το πάρει πατριωτικά, σημάδι θέλετε, να βρε παιδιά, θα το κάνω, για να σταματήσετε μια για πάντα. Αντί λοιπόν να σηκώσει το γάντι, αρνείται να ενδώσει και να κάνει αυτό που του ζητούν. Και αυτό διότι γνωρίζει, αγαπητοί μου, ότι ό,τι και να κάνει, εκείνοι στο τέλος δεν θα πιστέψουν. Τα θαύματα και τα σημεία δεν οδηγούν απαραίτητο στην πίστη, όπως διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, και θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό που είπε ο Χριστός νωρίτερα, κεφάλαιο 11. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοι τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Σχολιάζοντας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει πάνω στην περικοπή, είναι σαν να τους λέει ο Χριστός, μυριάδες θαύματα έκανα, κι όμως κανένα από αυτά δεν σας έλκυσε κοντά μου, ούτε σας οδήγησε να θελήσετε να προσκυνήσετε τη δύναμή μου. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ποιοι ζητούν σημάδια για να πιστέψουν πάντοτε? Δεν είναι μόνο στην περίπτωσή τους, αλλά πάντα. Ποιοι ζητούν σημάδια για να πιστέψουν, ακόμη και άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία? Την απάντηση δίνει ο Χριστός. Γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει σημάδια. Ή για να χρησιμοποιήσω το κείμενο, γενιά πονηρά και μιχαλή σημείων επιζητεί. Αυτοί ζητούν σημάδια. Όταν άνθρωποι αναζητούν σημάδια για να πιστέψουν, αυτό από μόνο του είναι σημείο ότι δεν τους αρκεί ο Λόγος του Θεού. Θέλουν κάτι άλλο πέρα από τον Λόγο του Θεού, κάτι φαντασμαγορικό, συναισθηματικό, κάτι εξωπραγματικό, ώστε να πιστέψουν. Αλλά ακόμη και εκείνο εάν γίνει, πάλι δεν θα πιστέψουν, γιατί κάτι άλλο θα χρειαστούν μετά. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο πλούσιος, αγαπητοί μου, από την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την παραβολή από ένα σημείο και μετά. Είπε πάλι ο πλούσιος, μιλάει στον Αβραάμ που είναι στον παράδεισο, «Τότε σε παρακαλώ, πατέρα, στείλ τον Λάζαρο στο σπίτι μου να προειδοποιήσει τους 5 αδερφούς μου, ώστε να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτόν εδώ τον τόπο των βασάνων». Φαντάζεστε κάποιος από τους νεκρούς να αναστηθεί και να έρθει στο σπίτι σου? Αυτό κι αν είναι σημάδι. Ο Αβραάμ όμως του λέει, έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δηλαδή έχουν τον Λόγο του Θεού. Ας υπακούσουν σε αυτά. Όχι, πατέρα μου Αβραάμ, του λέει εκείνος, δεν αρκεί ο Λόγος του Θεού. Αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, τότε θα μετανοήσουν, γιατί θα πιστέψουν στο σημείο. Του λέει τότε ο Αβραάμ, αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δηλαδή στο Λόγο του Θεού, ακόμη και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστούν. Πολλοί σήμερα και μέσα στην Εκκλησία αναζητούν σημεία για να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού, αρνούμενοι έτσι να λάβουν στα σοβαρά το Λόγο του Θεού, διότι αυτός δεν τους αρκεί. Αλλά αν θέλω σημεία για να πιστώ, τότε γιατί δόθηκε ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου? Θέλουν ο Θεός να τους μιλήσει με όνειρα, με οράματα, με φωνές ή κάποιο άλλο σημείο, και ξεχνούν ότι ο Θεός έδωσε τον Λόγο του και με τον Λόγο του μας μιλάει. Τα σημεία είναι εύκολο πεδίο εξαπάτησης και από τον πονηρό, και εύκολα μπορεί να εξαπατηθούμε. Οπότε το ερώτημα σήμερα σε εμάς είναι, πού αναζητάς το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου, για τις αποφάσεις σου, για την κοσμοθεωρία σου, για τον τρόπο με τον οποίο ζεις? Σε σημεία ή μέσα στο Λόγο του Θεού, τον οποίο προσεγγίζεις με προσευχή?
Ξέρετε, κάθε φορά που η Εκκλησία παγιδεύτηκε από τα λεγόμενα σημεία των καιρών, παρασύρθηκε στην αίρεση, στην πλάνη και πλήγωσε κοινωνίες ολόκληρες και ανθρώπους. Στο Μεσαίωνα, στην Ανατολή θεώρησαν ότι το Βυζάντιο ήταν η βασιλεία του Θεού και την ιδεολοποίησαν και οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν. Ενώ στη Δύση το αντίστοιχο συνέβη με τη λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πίσω από την οποία ήταν η Καθολική Εκκλησία, με αποτέλεσμα όχι μόνο η Εκκλησία να χάσει τον ιεραποστολικό σκοπό της, αλλά και να γίνει ο θήτης δολοφονώντας χιλιάδες ανθρώπους. Η Εκκλησία να δολοφονεί. Στη ναζιστική Γερμανία, ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής Εκκλησίας, στη δεκαετία του 30 και 40, διαβάζοντας τα τότε σημεία των καιρών, ταυτίστηκε με το ναζιστικό καθεστώς, γιατί θεώρησε ότι ο Θεός τώρα ενεργεί μέσα από το καθεστώς αυτό. Στη διάρκεια της Χούντας, στην Ελλάδα, στην πλειονότητά της, η Εκκλησία της Ελλάδος, διαβάζοντας τα σημεία των καιρών εκείνης της εποχής, ταυτίστηκε με το καθεστώς των συνταγματαρχών και αναπαύτηκε πίσω από το σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Έλεος». Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλοί διαβάζοντας τα σημεία των καιρών της εποχής μας οδηγήθηκαν σε τραγικές θέσεις για την Εκκλησία, είτε σε εσχατολογικά σενάρια που καμία σχέση δεν έχουν με το Ευαγγέλιο, είτε σε πολέμους στον κόλπο. Θυμηθείτε τον πόλεμο και την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν. Κάποιοι χριστιανοί στην Αμερική θεώρησαν ότι ο Θεός δείχνει τώρα προς τα εκεί να κινηθούμε και υποστήριξαν εκείνους πολέμους και η καταστροφή ήρθε. Είτε να θεωρήσουν την Εκκλησία ένα είδος κοινωνικής πρόνοιας και ΜΚΟ, είτε ένα κλαμπ ακραίων ρατσιστών, όπως συμβαίνει σήμερα απέναντι στους πρόσφυγες. Ο Ιησούς, αγαπητοί μου, αρνείται να τιμήσει το αίτημά τους, διότι γνωρίζει ότι ο σκοπός τους δεν είναι να πιστέψουν, αλλά να τον παγιδέψουν. Έτσι τους λέει, ξαναδιαβάζω το εδάφιο 39, μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητά ένα διθαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Λίγο παρακάτω, τέσσερα κεφάλαια παρακάτω, στο κεφάλαιο 16, έχουμε πάλι τους Φαρισαίους να ζητούν σημείο από τον Ιησού σε μια άλλη περίπτωση. Διαβάζω εκεί πέρα. Και προσελθώντες οι Φαρισαίοι, τώρα είναι, δεν είναι οι γραμματείς, είναι οι Σαδουκαίοι, δηλαδή το ιερατείο του Ισραήλ, πειράζονται σε αυτόν, εζήτησαν να δείξει, διαβάζω από τον Βάμβα, εζήτησαν να δείξει σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, όταν γίνει εσπέρα, δηλαδή όταν αρχίζει να σουρουπώνει, λέτε καλοσύνη θα είναι, γιατί κοκκινίζει ο ουρανός. Και εμείς το κάνουμε αυτό, όταν κοκκινίζει στη δύση ο ουρανός, λέμε καλή μέρα θα είναι αύριο, είναι σημείο. Και το πρωί, όταν κοκκινίζει, λέτε, θα χαλάσει ο καιρός, διότι κοκκινίζει. Υποκριτές. Το μεν πρόσωπο του ουρανού, ξέρετε να το διακρίνετε. Τα σημεία των καιρών δεν μπορείτε. Γενιά πονηρή και μιχαλής, σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί σε αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Και αφήσεις αυτούς ανεχώρησε. Ποιο είναι το σημείο του Ιωνά του προφήτη, αδελφοί μου? Ο Χριστός, αντί να τους δώσει σημείο, τους παραπέμπει στον προφήτη Ιωνά, τον οποίο θυμάστε και θα σε ενθάρρυνα σήμερα να διαβάσετε την ιστορία του Ιωνά, είναι πολύ μικρή, ούτε 20 λεπτά δεν θα κάνετε. Θυμάστε τον Ιωνά, τον κάλεσε ο Θεός να πάει και να κηρύξει μετάνοια στην πόλη της Νεβή, δηλαδή στην πόλη των εχθρών του Ισραήλ. Εκείνος όμως, μην μπορώντας να αντέξει ότι ο Θεός το στέλνει εκεί πέρα, παίρνει το καράβι να πάει στη Βόρεια Αφρική, σε μια πόλη που ονομαζόταν Θαρσής, από το Ισραήλ να πάει εκεί. Στο δρόμο γίνεται μεγάλη θαλασσοταραχή. Τρομοκρατημένοι οι ναύτες παρακαλούν τους θεούς τους να δείξουν έλεος και να τους σώσουν. Και κάποια στιγμή βρίσκουν τον Ιωνά κάτω στο αμπάρι του πλοίου να κοιμάται του καλού καιρού και να χουζουρεύει. Όταν τον βρίσκουν, τον προκαλούν. Καλά εσύ, τι κάνεις εδώ πέρα? Παρακάλα εσύ το Θεός, τουλάχιστον είσαι ο δικός ο Θεός να μας σώσει. Και εκείνος τους λέει ότι για όλη αυτή την κατάσταση υπεύθυνος είναι ο ίδιος. Γι' αυτό ζητάει να τον πετάξουν
μέσα στη θάλασσα, μέσα στη Μεσόγειο, για να ηρεμήσει η θάλασσα. Όταν τον πετούν ένα μεγάλο κήτος, τον καταβροχθίζει και μένει στην κοιλιά του κήτους 3 μερόνυχτα. Στη συνέχεια, όταν το κήτος τον εξτομίζει σε κάποια παραλία, ο Ιωνάς υπακούει και πηγαίνει στην Νινεβή, όπου κηρύττει ένα κήρυγμα κρίσης και μετάνοιας. Σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί εάν δεν μετανοήσετε. Με αποτέλεσμα ο λαός, με πρώτο τον βασιλιά της Νινεβή, Ασσύριοι ήσαν, να αναγνωρίσουν ότι ο Ιωνάς είναι το σημάδι που προέρχεται από τον Θεό, να πιστέψουν στο κήρυγμά του, να μετανοήσουν για την αμαρτία τους και να σωθούν από την ερχόμενη κρίση και σώζονται. 3 είναι τα μέρη, αγαπητοί μου, από τα οποία αποτελείται το σημείο του προφήτη Ιωνά. Πρώτα απ' όλα είναι αυτή η φοβερή εμπειρία του Ιωνά στην κοιλιά του κήτους. Άλλος άνθρωπος δεν το έχει ζήσει ποτέ. Σήμερα έχουμε τα υποβρύχια, αλλά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Ιωνά. Στο μεταξύ ο Κύριος πρόσταξε ένα μεγάλο ψάρι και κατάπια τον Ιωνά όταν τον έριξε στη θάλασσα. Και έμεινε ο Ιωνάς με στην κοιλιά του ψαριού 3 μερόνυχτα. Δεύτερο μέρος του σημείου του Ιωνά είναι η επιστροφή του στην κανονική ζωή. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 11. Τότε ο Κύριος πρόσταξε το ψάρι να ξεράσει τον Ιωνά στη στεριά. Και βγαίνει ξανά στην στεριά. Και τρίτο ήταν το κήρυγμά του. Διαβάζουμε από το 3ο κεφάλαιο του βιβλίου. Ο Ιωνάς, αφού έκανε πορεία μιας ημέρας μέσα στην πόλη, στάθηκε και κήρυξε 40 μέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί. Στην αντίστοιχη τώρα περικοπή του Ευαγγελίου του Λουκά, διαβάζουμε τον Λουκά να γράφει. Ο Ιησούς άρχισε να λέει: «Η σημερινή γενιά των ανθρώπων είναι πονηρή. Ζητάει σημάδι θαυματουργικό, αλλά σημάδι δεν θα της δοθεί εκτός από εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημάδι για τους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου σημάδι για τη σημερινή γενιά». Δηλαδή, ό,τι ήταν ο Ιωνάς για τους Νινεβίτες, ο Ιησούς είναι για τον Ισραήλ και κατ' επέκταση για τον κόσμο και εμάς σήμερα, αγαπητοί μου. Και όπως το σημάδι του Ιωνά αποτελούνταν από 3 μέρη, έτσι και το σημάδι του Ιησού αποτελείται από 3 μέρη. Πρώτο είναι το κήρυγμά του. Όπως ο Ιωνάς άφησε τη χώρα του και πήγε στην Νινεβή, μια πόλη εχθρική προς τον Ισραήλ, για να κηρύξει το κήρυγμα της μετάνοιας και επιστροφής στον Θεό, έτσι και ο Ιησούς άφησε τη δική του χώρα, δηλαδή την δόξα του στον ουρανό, στην παρουσία του Πατέρα, έγινε άνθρωπος, ήρθε στη γη μας, ενανθρώπισε, ομολογήσαμε προηγουμένως εκ Μαρίας Παρθένου, ήρθε στη δική μας Νινεβή, μια πόλη εχθρική προς Αυτόν, και το δείξαμε ανεβάζοντας τον επάνω στο σταυρό. Έτσι χειριστήκαμε τον Υιό του Θεού για να κηρύξει και σε μας το μήνυμα της μετάνοιας και επιστροφής στον Θεό. Το κήρυγμά του, όπως ο Ματθαίος μας το δίνει, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2, μετανοείται γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Το δεύτερο μέρος είναι η σταύρωσή του. Όπως ο Ιωνάς βρέθηκε για 3 μερόνυχτα στην κοιλιά ενός κήτους, δίχως να διαλυθεί και πεθάνει από τα γαστρικά υγρά, έτσι και ο Ιησούς είχε την εμπειρία του θανάτου, καθώς βρέθηκε στον τάφο για 3 μέρες και νύχτες, δίχως ο θάνατος να τον φθείρει όπως φθείρει όλους εμάς. Το λέει ο Χριστός εκεί, εδάφιο 40, όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Ήταν σημείο που ερχόταν για αυτούς, για μας ήδη είναι εκεί. Και τρίτο είναι η Ανάστασή του. Όπως το κήτος έβγαλε τον Ιωνά την 3η ημέρα, έτσι και ο Ιησούς αναστήθηκε την 3η ημέρα. Όταν κάποιοι Ιουδαίοι του ζήτησαν πάλι σημείο σε μια άλλη περίπτωση, εκείνος απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε 3 μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Πάλι βλέπετε 3 μέρες. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσεις». Εκείνος όμως, τώρα το σχόλιο, εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν, όπως ο Ιωνάς ήταν σημάδι για τους Νινεβίτες,
Έτσι είναι και ο Υιός του ανθρώπου σημάδι για τη σημερινή γενιά, λέει ο Χριστός. Όπως ο Ιησούς ήταν σημάδι για εκείνη τη γενιά, αγαπητή μου, που ζητούσε σημάδι, έτσι τώρα είναι και για τη δική μας γενιά το σημάδι του Θεού. Και ξέρετε κάτι, άλλο σημάδι, άλλο σημείο από το σημείο του Ιησού Χριστού δεν θα δοθεί στον κόσμο μας, όσο και αν παρακαλάμε ένα σημάδι να δούμε. Γιατί ο Θεός το έδωσε. Γι' αυτό δεν έχουμε άλλο σημάδι ή επιχείρημα να δώσουμε στον κόσμο, αγαπητοί μου, από τη ζωή, το κήρυγμα, τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εάν η ενσάρκωση του Θεανθρώπου, η σταύρωσή του και η Ανάστασή του δεν πείθουν τους ανθρώπους, εάν η αγάπη του δεν σε συγκλονίζει και δεν με συγκλονίζει και δεν μας αλλάζει, τότε κανένα άλλο σημάδι, ακόμη και νεκρούς να αναστέλνονται, αν δούμε, δεν θα μας πείσει. Θα μας εντυπωσιάσει, αλλά δεν θα μας πείσει για να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είναι συνταρακτικός όταν γράφει εκεί στην 1η Κορινθίους κεφάλαιο 1. Οι Ιουδαίοι ζητούν σημεία. Και στα Ευαγγέλια είναι όλα αυτά που τώρα λέμε. Και οι Έλληνες ζητούν σοφία, δηλαδή φιλοσοφικές αλήθειες. Να μιλάνε μπούρου μπούρου μπούρου. Μέχρι σήμερα αυτό κάνουμε βέβαια εμείς. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό, και μάλιστα τι? Σταυρωμένο, σταυρωμένο. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους Έλληνες. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γι' αυτό, συγγνώμη, γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων, και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού, ο σταυρωμένος Θεός, είναι πιο δυνατό και από την δύναμη των ανθρώπων. Οπότε επέτρεψέ μου να σε ρωτήσω, πιστεύεις στο μοναδικό σημείο που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο μες στην ιστορία? Ένα είναι το σημείο, δεν υπάρχει κανένα άλλο. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Πιστεύεις σε αυτό το σημείο? Πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό που έγινε άνθρωπος για τη δική σου σωτηρία, σταυρώθηκε για τη δική σου εξιλέωση και αναστήθηκε για τη δική σου δικαίωση και αιώνια ζωή? Εάν δεν πιστεύεις σε Αυτόν, τότε δεν πιστεύεις στο σημάδι του Θεού. Και τέλος, ο Χριστός αναφέρει όλους εκείνους που αντέδρασαν. Πώς αντέδρασαν οι Νεβίτες στο σημείο που ο Θεός τους έστειλε, δηλαδή στον προφήτη Ιωνά και στο κήρυγμά του? Εδάφιο 41 λέει, μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Ο Ιωνάς δεν έκανε κανένα θαύμα, απλώς μίλησε 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Αυτό ήταν μόνο. Και εκείνοι άλλαξαν. Γι' αυτόν τον λόγο συνεχίζει ο Χριστός στο εδάφιο 41, γι' αυτόν τον λόγο λέει, οι κάτοικοι της Νενεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι, συγγνώμη, πίστεψαν και μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, το παράπονο του Ιησού τώρα, κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Εκείνοι, οι άγριοι κάτοικοι της Νενεβή, μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξτε να δείτε πόσο αιμοβόροι έγδερναν ζωντανούς ανθρώπους οι Ασσύριοι. Αυτοί οι άγριοι κάτοικοι, αιμοβόροι και δολοφόνοι, όταν είδαν το σημείο που ο Θεός τους έστειλε, πίστεψαν και όταν άκουσαν το κήρυγμα μετανόησαν, ταπεινώθηκαν και άλλαξαν και σώθηκαν. Γι' αυτό την ημέρα της κρίσης θα λειτουργήσουν εκείνοι οι άνθρωποι εναντίον της γενιάς του Ιησού που θεωρητικά λάτρευε τον Θεό ως εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά το σημάδι του Θεού που ήταν ο Ιησούς ο Μεσσίας, όπως και το κήρυγμά του, το απέρριψε. Και ο Χριστός εκφράζει το παράπονο. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Και για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το λόγο του και την προειδοποίηση του εναντίον τους, λέει, εδάφιο 42,
Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει. Γιατί εκείνη, η βασίλισσα του Νότου δηλαδή, ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα και δεν τον ακούνε. Ο Ιησούς αναφέρεται στη βασίλισσα του Σαβά, που άκουσε για τη σοφία που ο Θεός είχε χαρίσει τον νεαρό βασιλιά Σολομώντα και θέλησε να το επιβεβαιώσει ότι όντως είναι έτσι όπως λένε ότι είναι. Σηκώθηκε από τη χώρα της, άφησε το βασίλειό της, διένυσε 2.000 περίπου χιλιόμετρα ερήμου και ήρθε στην Ιερουσαλήμ φέρνοντας στον Σολομώντα πλούσια δώρα της Ανατολής. Εντυπωσιασμένη από αυτά που άκουσε και είδε στο παλάτι του Σολομώντα, είπε, διαβάζω από το πρώτο βιβλίο των βασιλέων κεφάλαιο 10, τελικά αλήθεια ήταν όλα αυτά που άκουσα στη χώρα μου για τα έργα σου και τη σοφία σου, Σολομώντα. Δεν πίστευα όμως στις διάφορες φήμες όσο του ήρθα και είδα με τα μάτια μου. Τελικά ούτε τα μισά δεν μου είχαν πει. Η σοφία σου και τα αγαθά σου ξεπερνούν κάθε τι που άκουσα για σένα. Ευτυχείς όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι σου που στέκονται γύρω σου και ακούνε συνέχεια τα σοφά σου λόγια που ο Θεός τα δίνει. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός σου. Μια ειδωλολάτρησα τα λέει αυτά. Αναγνωρίζει ποιος είναι πίσω από τον Σολομώντα, που σε διάλεξε να σε ανεβάσει στο θρόνο του Ισραήλ. Ο Κύριος αγαπάει τον Ισραήλ, γι' αυτό έκανε εσένα βασιλιά, για να κάνεις σωστή κρίση και να απονέμεις δικαιοσύνη. Μετά πρόσφερε στο βασιλιά 120 τάλαντα χρυσάφι και άφθονα αρώματα και πολύτιμα πετράδια. Δεν ξαναήρθαν ποτέ τόσα πολλά αρώματα όσα δώρησε η βασίλισσα της Σαβά στον βασιλιά Σολομώντα, γράφει ο υπομνηματογράφος του βασιλιά. Η βασίλισσα της Σαβά, μια πρώην ειδωλολάτρησα, λέει ο Χριστός, θα κρίνει τους, εκείνους που θεώρησαν τον εαυτού τους εκλεκτό λαό, διότι έδωσε προσοχή στον βασιλιά Σολομώντα, τον άνθρωπο που ο Θεός τοποθέτησε, και είδε το σημάδι του Θεού μέσα από Αυτόν. Όμως οι σύγχρονοι του Ιησού δεν έδωσαν σημασία στον Ιησού, αν και Αυτός συνεχίζει να είναι μεγαλύτερος του Σολομώντα. Οπότε, πιστεύεις σε Αυτόν που είναι μεγαλύτερος από κάθε προφήτη, από κάθε βασιλιά του Ισραήλ, από κάθε Άγιο, από κάθε θεσμό, από κάθε εξουσία, από κάθε άλλο σημάδι? Στο σαρκωμένο, σταυρωμένο, αναστημένο, δοξασμένο και ερχόμενο Κύριο Ιησού Χριστό, το αιώνιο και μοναδικό σημάδι του Θεού. Κλείνω με τα λόγια του Ιησού από το Λουκά κεφάλαιο 13. Καθώς ο Ιησούς πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, περνούσε από πόλεις και χωριά διδάσκοντας. Κάποιος τον ρώτησε, «Κύριε, είναι λίγοι αυτοί που θα σωθούν?» Εκείνος του απάντησε, «Εσείς αναγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα μανταλώσει την πόρτα και εσείς θα σταθείτε απ' έξω και θα αρχίσετε να χτυπάτε λέγοντας, «Κύριε, άνοιξέ μας». Τότε εκείνος θα σας απαντήσει, «Δεν σας ξέρω από πού είστε». Τότε θα αρχίσετε να λέτε, «Εμείς φάγαμε και ήπιαμε μαζί σου και μας δίδαξες πλατείες μας». Εμείς θα πούμε, «Κύριε, φάγαμε το δείπνο σου, μεταλάβαμε ίνο και άρτο». Και εκείνος θα σας πει, «Σας λέω, δεν σας ξέρω από πού είστε. Φύγετε από κοντά μου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού. Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια σας όταν θα δείτε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη Βασιλεία του Θεού και εσάς να σας πετάνε έξω». Και προσέξτε τώρα το εδάφιο 29. «Θα έρθουν άνθρωποι από την Ανατολή και τη Δύση, από το Βορρά και τον Νότο, και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί που τώρα είναι τελευταίοι, αλλά τότε θα είναι πρώτοι και πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι». Την μέρα της κρίσης, άνθρωποι αγαπητοί μου από τις ζούγκλες του Αμαζονίου και Παππούα Νέας Γουινέας, για να φέρω δύο παραδείγματα,
άνθρωποι που τους θεωρούσαμε υποανάπτυκτους κανίβαλους, μαζί με πόρνες και αλήτες, σε άλλο σημείο ο Χριστός το λέει, με πόρνες και αλήτες της κοινωνίας μας που εμείς τους θεωρούμε έτσι, αλλά που αναγνώρισαν κάποια στιγμή στη ζωή τους το σημείο του Θεού μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, πίστεψαν σε Αυτόν και το κήρυγμά Του και μετανόησαν, θα είναι οι κατήγοροι των λαών της Ευρώπης και ημών μη εξαιρουμένων, εάν απορρίψουμε το σημείο του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Οπότε, μην κάνεις το λάθος και στρέψεις την πλάτη σου στο απόλυτο και μοναδικό σημείο του Θεού μέσα στην ιστορία, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ελέει όλους. Αμήν.